Public School. Εφαρμογή 2 από το κεφάλαιο Αλγεβρικές παραστάσεις και η έννοια της μεταβλητής. Η άσκηση λέει να απλοποιήσετε τις παραστάσεις α και β. Η παράσταση α, άμα την κοιτάξω, είναι πια 4 ψ συν 3 χ μείον 2 ψ συν χ. Η άσκησή μου λέει να την απλοποιήσω, δηλαδή να την γράψω λίγο πιο σουλουπωμένη, λίγο πιο μαζεμένη. Για να το καταφέρω αυτό, τι μπορώ να κάνω? Να παρατηρήσω ποιες ποσότητες μου είναι σχεδόν ίδιες, ποιες μοιάζουν. Δηλαδή έχω μία ποσότητα, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Ποιες ποσότητες μοιάζουν μεταξύ τους? Θα πεταχτεί λοιπόν κάποιος και θα πει ότι το 4 ψ και το μείον 2 ψ μέσα τους έχουν το ψ, άρα αυτά δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Οπότε έχουμε 4 ψ μείον 2 ψ. Τα γράφω δίπλα-δίπλα. Και μετά ποια μοιάζουν? Το 3 χ με το συν χ δεν μοιάζουν επίσης μεταξύ τους? Δεν έχουν και οι δύο ποσότητες μέσα τους την ποσότητα χ? Άρα αν τις γράψω δίπλα-δίπλα θα έχουμε συν 3 χ συν χ. Οπότε, από τις δύο πρώτες τι μπορώ να πάρω? 4 ψ μείον 2 ψ. Που στην ουσία αυτό, παιδιά, τι είναι? 4 φορές την οντότητα ψ μείον 2 φορές την οντότητα ψ. Δηλαδή σαν να λέμε 4 παπούτσια μείον 2 παπούτσια. Άρα δεν θα έχουμε 2 παπούτσια, 2 ψ. 2 φορές την οντότητα ψ. Συν, για να κάνουμε το ίδιο και με τα χ, 3 φορές την οντότητα χ. Συν. Εδώ είναι σαν να λέμε, παιδιά, ένα επί χ. Απλά επειδή είναι πλεονασμός, συνηθίζουμε να το γράφουμε σκέτο χ. Να παραλείπουμε δηλαδή το συντελεστή 1. 3 φορές την οντότητα χ και άλλη μία φορά την οντότητα χ. Δεν θα μας κάνει 4 φορές την οντότητα χ? Ή πιο απλά μπορούμε να το γράψουμε σκέτο 4 χ. Να παραλείψουμε το επί. Άρα τελικά η πρώτη παράστασή μου, αν απλοποιηθεί, θα μου δώσει τελικά το αποτέλεσμα 2 ψ και 4 χ. Την ίδια ακριβώς λογική μπορούμε να ακολουθήσουμε και στο ερώτημα β, που μου δίνει την παράσταση ψ συν 2 ωμέγα μείον 3 ψ συν 2 συν ωμέγα συν 5. Η διαδικασία που κάνω, παιδιά, είναι η αναγωγή ομοίων όρων, δηλαδή αυτό το σουλούπωμα που κάνω, που παίρνω τα ίδια, παίρνω τα ίδια και κάνω τις πραξούλες μεταξύ τους, αυτό λέγεται αναγωγή ομοίων όρων. Μαζεύω δηλαδή τα όμοια, τα ίδια. Άμα κάνουμε το ίδιο και εδώ, ποια βλέπουμε ότι μοιάζουν μεταξύ τους? Και αυτό και αυτό έχουν μέσα τους το ψ. Α, μάλιστα. Και αυτό και αυτό έχουν μέσα τους το ωμέγα. Και για πάμε και ως τελευταίο, το διάρι και το πεντάρι είναι νούμερα. Άρα θεωρούνται και αυτά ότι μοιάζουν, ότι είναι δηλαδή ίδια πράγματα, ίδιας κατηγορίας, νούμερα. Οπότε, για να γράψουμε τα ίδια πράγματα μεταξύ τους. Το ψ μείον 3 ψ τα γράφουμε δίπλα-δίπλα, γιατί μοιάζουν. Συν το 2 ωμέγα, το γράφω δίπλα με αυτό που του μοιάζει, που είναι το συν ωμέγα. Και ποια άλλα μείνανε? Το συν 2 με το συν 5. Οπότε, για να παίξω με αυτά εδώ τώρα. Ψ μείον 3 ψ. Δηλαδή, από τη μία φορά το ψ, εγώ αφαιρώ 3 φορές το ψ. Αν από το 1 αφαιρέσω το 3, δεν θα πάρω αποτέλεσμα μείον 2. Οπότε έχουμε μείον 2 φορές την οντότητα ψ. Μείον 2 ψ. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και με τα ωμέγα. 2 φορές το ωμέγα και άλλη μία φορά το ωμέγα. 2 φορές την οντότητα ωμέγα και άλλη μία φορά την οντότητα ωμέγα. Δεν θα μου κάνει 3 φορές την οντότητα ωμέγα. 3 ωμέγα. Και μετά, άμα πάμε και στα τελευταία, τι έχουμε? 2 συν 5 μας δίνει το αποτέλεσμα 7. Οπότε και εδώ, εφαρμόζοντας την αναγωγή ομοίων όρων, σουλουπώσαμε την αρχική μας παράσταση που ήταν κάπως άκομψη και μεγάλη και τη φτάσαμε στη μορφή μείον 2 ψ και 3 ωμέγα συν 7. Ενώ το α μας έδωσε το αποτέλεσμα 2 ψ και 4 χ. Φυσικά, παιδιά, να δούμε και την, αν γυρίσουμε λίγο πίσω και το συγκρίνουμε με την άσκηση, με τη λύση του σχολικού βιβλίου,
θα δούμε ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή βλέπουμε ότι για το α ερώτημα έχει εφαρμοστεί αυτό το σουλούπομα, η αναγωγή ομοίων όρων, και μας έβγαλε το αποτέλεσμα 2 ψ και 4 χ, δηλαδή το ίδιο με αυτό που βγάλαμε εμείς εδώ. Και για το β ερώτημα που βγάλαμε το αποτέλεσμα μείον 2 ψ και 3 ω συν 7, το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα έχει προκύψει και στη λύση του σχολικού βιβλίου. Λοιπόν, είδαμε μία άσκηση η οποία μας έβαλε λίγο στο νόημα της αναγωγής ομοίων όρων. Τα όμοια πράγματα τα μαζεύω μεταξύ, τα κάνω ομάδες, όπως έκανα εδώ, μία ομάδα για τα ψ, άλλη ομάδα για τα ωμέγα, άλλη ομάδα για τους αριθμούς. Τα μαζεύω σε ομάδες και κάνοντας τις πράξεις βρίσκω τελικά το αποτέλεσμά μου. Σουλουπώνω, μαζεύω το αποτέλεσμά μου. Από κάτι τέτοιο που ήταν άχαρο και άκομψο, το μαζεύω τελικά σε μία πολύ πιο απλή μορφή.